Καλώς ήρθατε στα Doctor Anytime Health Podcasts. Εδώ, με τη βοήθεια των ειδικών, διερευνούμε, μαθαίνουμε και δίνουμε λύσεις σε θέματα που μας απασχολούν και αφορούν στην υγεία μας. Είμαι η δημοσιογράφος Ελευθερία Γεωργάκαινα και σήμερα θα μιλήσουμε για μια επέμβαση που έχει βοηθήσει χιλιάδες ανθρώπους να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της σπονδυλικής τους στήλης. Με τη βοήθεια του ορθοπαιδικού χειρουργού σπονδυλικής στήλης Παύλου Χριστοδούλου, θα μάθουμε ποιοι άνθρωποι χρειάζεται να καταφύγουν σε αυτή, τι χρειάζεται να ξέρουν για το πριν και το μετά της επέμβασης και σε ποιο ποσοστό καταφέρει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις ευπάθειες της σπονδυλικής στήλης. Γεια σας, κύριε Χριστοδούλου. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κύριε Χριστοδούλου, τι είναι η σπονδυλοδεσία και ποιες παθήσεις αντιμετωπίζει? Η σπονδυλοδεσία είναι ένα πολύ σημαντικό και βασικό εργαλείο για την χειρουργική της σπονδυλικής στήλης και αντιμετωπίζει πλήθος παθήσεων. Δεν είναι κάτι καινούριο, έχει εμφανιστεί εδώ και αρκετές δεκαετίες, έχει εξελιχθεί στην πορεία των ετών. Γνώρισε μια ακμή στη δεκαετία 90-2000, κατηγορήθηκε και μετά από πολλά χρόνια και πολύ μεγάλη εμπειρία στον τομέα αυτό, επανήλθε και εξακολουθεί σήμερα να είναι από τα βασικά μας εργαλεία στην αντιμετώπιση πλήθους παθήσεων. Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται να γίνει αυτή η επέμβαση, ποιες είναι οι ενδείξεις της? Υποθέτουμε ότι δεν αρκεί ένας πόνος στη μέση. Όχι, είναι μια πολύ σοβαρή επέμβαση για να την εφαρμόσουμε σε έναν απλό πόνο. Έχει πλήθος εφαρμογών και σχεδόν σε όλες τις παθολογίες σπονδυλικής στήλης, όπως είναι τα εκφυλιστικά νοσήματα, οι παραμορφώσεις, οι όγκοι, τα κατάγματα, ακόμα και οι λοιμώξεις, είναι ένα πεδίο στο οποίο μπορεί να εφαρμοστεί η σπονδυλοδεσία. Mm-hmm. Ποιες είναι οι ενδείξεις όμως, τι νιώθει κανείς? Μπορεί να εφαρμοστεί σε έναν χρόνιο πόνο, κυρίως στις μεγάλες ηλικίες, ένας ασθενής ο οποίος πονάει πάρα πολύ στη μέση του, υποφέρει από σπονδυλική στένωση, υποφέρει από δισκική νόσο, έχει ακολουθήσει την τριτική θεραπεία για αριθμό μηνών, έχει δοκιμάσει τα πάντα όσον αφορά τη συντηρητική θεραπεία και δεν γίνεται καλά. Mm-hmm. Υπό συγκεκριμένες ενδείξεις, μετά από συγκεκριμένες επεμβάσεις, μπορεί να εφαρμοστεί η μέθοδος και ο ασθενής να ανακουφιστεί. Μετά από συγκεκριμένες εξετάσεις, εννοείται. Ναι. Δεν μπορούμε να προβούμε σε μια τέτοια μεγάλη και σοβαρή επέμβαση αν δεν είμαστε σίγουροι για τη διάγνωσή μας και αν δεν υποβάλλουμε τον ασθενή μας σε πλήθος εξετάσεων. Ποιες είναι λοιπόν οι διαγνωστικές εξετάσεις τις οποίες πρέπει να υποβληθεί, όπως λέει ο ασθενής? Ακτινογραφίες, μαγνητική, αξονική τομογραφία, σπινθυρογράφημα. Αναλόγως της πάθησης υπάρχει και μια λίστα εξετάσεων στις οποίες πρέπει να υποβληθεί ο ασθενής. Δεν είναι μια επέμβαση την οποία την κάνουμε για μια απλή οσφυαλγία ή για μια πολύ μικρή παραμόρφωση σπονδυλικής στήλης. Είναι μια πολύ σοβαρή επέμβαση, θέλει αρκετή μελέτη και πολύ ειδικές εξετάσεις για να προχωρήσουμε στην επέμβαση αυτή. Η μεγάλη ηλικία μπορεί να είναι αντένδειξη για την επέμβαση ή μπορούν οι άνθρωποι κάθε ηλικίας να υποβληθούν σε σπονδυλοδεσία? Συνήθως, κοιτάξτε, αναλόγως και της παθολογίας. Αν έχουμε μια εφηβική σχολίωση, μπορεί και ένα παιδί 17, 14, 18 χρονών να υποβληθεί σε μια σπονδυλοδεσία. Η διόρθωση της σχολίωσης ενέχει την επέμβαση αυτή. Διορθώνεται η παραμόρφωση και σπονδυλοδένεται ο σκελετός στην διορθωμένη θέση. Όσον αφορά την εκφυλιστική νόσο, τους χαλασμένους δίσκους, τα οστεόφυτα, τις στενώσεις, μιλάμε για μεγαλύτερες ηλικίες και οι ασθενείς μας είναι συνήθως ηλικιωμένοι. Στους ηλικιωμένους ασθενείς, επειδή είναι μια πολύ βαριά επέμβαση, πρέπει να ενδελεχώς να εξετάσουμε τον ασθενή και να βεβαιωθούμε ότι είναι ικανός να υποβληθεί σε μια τέτοια μεγάλη επέμβαση, η οποία είναι αιματηρή, πολύωρη και ενέχει κινδύνους. Γενικά υπάρχουν αντενδείξεις? Βεβαίως υπάρχουν αντενδείξεις. Το βασικό είναι, η βασικότερη αντένδειξη είναι η σωστή η επιλογή του ασθενούς. Δηλαδή, αν χειρουργήσουμε κάποιον ασθενή ο οποίος δεν είναι για την επέμβαση αυτή, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι καταστροφικό. Είναι μια, θα έλεγα σε εισαγωγικά, εκδικητική επέμβαση. Αν γίνει εκεί που δεν πρέπει, ο ασθενής υποφέρει και μαζί του και ο θεράπων ιατρός, γιατί δεν ξέρει πώς να χειριστεί το περιστατικό μετά από την επέμβαση. Μπορούν όλοι οι ορθοπαιδικοί χειρουργοί να πραγματοποιήσουν σπονδυλοδεσία ή χρειάζεται κάποια εξειδίκευση επιπλέον? Είναι αντικείμενο απολύτου εξειδίκευσης. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος, ένας ορθοπαιδικός ή ένας νευροχειρουργός, αν δεν έχουν εκπαιδευτεί στο συγκεκριμένο αντικείμενο, να προβούν στην επέμβαση αυτή. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν διάφορα είδη σπονδυλοδεσίας ανάλογα με την περιοχή που καλύπτεται. Μπορείτε να μας μιλήσετε γι' αυτά?
Η σπονδυλοδεσία μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα επίπεδα της σπονδυλικής στήλης, στην αυχενική μοίρα, στη θωρακική, στην οσφυγική και οι προσπελάσεις μπορεί να είναι πρόσθειες, οπίσθιες, πλάγες. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία αναλόγως της παθολογίας. Ο ορθοπαιδικός εξετάζει με μεγάλη λεπτομέρεια την παθολογία του ασθενούς και εφαρμόζει την κατάλληλη μέθοδο στην κατάλληλη πάθηση. Δεν είναι όλα με μία μέθοδο. Μπορεί να γίνει, να υπάρξει τροποποίηση της μεθόδου και να εφαρμοστούν συνδυασμένες μέθοδοι. Μάλιστα. Τι προετοιμασία πρέπει να κάνει ένας ασθενής πριν υποβληθεί σε αυτό το χειρουργείο? Να εξεταστεί, να δώσει ένα πλήρες ιστορικό, να κάνει όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και αν θέλουμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα θα πρέπει να ασχοληθούμε και με την θρέψη του ασθενούς, την παθολογία, τα συνοδά νοσήματα. Είναι μια επέμβαση η οποία θέλει αρκετή μελέτη. Δεν μπορεί έτσι για το ψήλου πείδημα και με μια ελάχιστη παθολογία να υποβάλουμε τον ασθενή μας αυτή τη δοκιμασία. Μάλιστα. Τι προετοιμασία, κύριε Χριστοδούλου, πρέπει να κάνει ένας ασθενής πριν υποβληθεί σε αυτό το χειρουργείο? Γίνεται ένας πλήρης προεγχειρητικός έλεγχος που περιλαμβάνει ακτινογραφίες, καρδιογραφήματα, υπέρηχο καρδίας αν χρειαστεί, αιματολογικές εξετάσεις. Εξετάζεται από τον έμπειρο αναισθησιολόγο βοηθό μας και αν κριθεί ικανός προχωράμε στην επέμβαση. Για μιλήστε μας για την ελάχιστα επεμβατική σπονδυλοδεσία. Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να εφαρμοστεί αυτή? Οι ελάχιστες επεμβατικές μέθοδοι είναι αυτό που εφαρμόζουμε τα τελευταία χρόνια. Βέβαια, πρέπει να τις εφαρμόσουμε εκεί που χρειάζεται. Δεν είναι πανάκια. Δεν μπορούμε σε οποιοδήποτε περιστατικό και με οποιαδήποτε παθολογία να πούμε θα σου κάνω μία ελάχιστη παρεμβατικότητα σπονδυλοδεσία ή επέμβαση. Έχει τις ενδείξεις της, μπορεί να γίνει σε συγκεκριμένες παθολογίες. Το κέρδος είναι ότι το τραύμα είναι μικρότερο, ασθενή σηκώνεται πιο γρήγορα, δεν έχουμε απώλεια αίματος, η αποκατάσταση είναι πολύ γρήγορη, αλλά δεν γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις. Να μην ξεγελιόμαστε, αυτά που διαβάζουμε στο ίντερνετ ή ακούμε διαφημιστικά μηνύματα, δεν μπορεί να εφαρμοστεί παντού η ελάχιστα παρεμβατική μέθοδος. Ποια είναι η διαδικασία της σπονδυλοδεσίας, τι είδους νάρκωση χορηγείται, πόσες μέρες μένει ο ασθενής στο νοσοκομείο? Η νάρκωση είναι πάντα γενική αναισθησία. Ο ασθενής, αναλόγως και της παθολογίας του, μένει από μία μέρα έως 5 μέρες. Αν είναι πάρα πολύ βαριά η σπονδυλοδεσία και ο ασθενής μείνει για πολλές ώρες υπό γενική αναισθησία, μπορεί το πρώτο βράδυ να οδηγηθεί και στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Συνήθως όμως την δεύτερη-τρίτη μέρα ο ασθενής σηκώνεται, περπατάει, να πάνε όλα καλά και μετά από 3 έως 4 μέρες πηγαίνει και στο σπίτι του. Πόσο διαρκεί από θεραπεία, δηλαδή μετά την επέμβαση είναι σπίτι του, μένει στο κρεβάτι, πότε μπορεί να σηκωθεί, μπορεί να οδηγήσει, πότε επιστρέφει στη δουλειά του? Συνήθως το πρώτο διάστημα με τη σπονδυλοδεσία δεν αφήνουμε τους ασθενείς μας να οδηγήσουν. Η αποθεραπεία μπορεί να κρατήσει από μερικές μέρες έως μερικούς μήνες. Αν ένας ασθενής ηλικιωμένος έρθει να χειρουργηθεί μετά από μια σοβαρή παθολογία που κρατάει 2 και 3 και 4 χρόνια, ο ασθενής αυτός δεν θα μπορέσει να αποκατασταθεί και να επανέλθει την επόμενη μέρα στις δραστηριότητες του. Μπορεί να περάσουν κάποιες εβδομάδες έως και μήνες μέχρι την πλήρη αποθεραπεία. Mm-hmm. Δεν είναι μια επέμβαση πάρα πολύ εύκολη σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Σε πιο νέους ασθενείς με μικρότερες σπονδυλοδεσίες, μικρές παρεμβατικότητες, ο ασθενής μπορεί να επανέλθει και μετά από 10 μέρες ή 15 ή 20 μέρες στη δουλειά της, στις δραστηριότητες του. Σε έναν ηλικιωμένο όμως δεν ισχύει το ίδιο πράγμα. Μάλιστα. Κύριε Χριστοδούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Εμείς θα επανέλθουμε σύντομα με νέο Doctor Anytime Health Podcast και θα συζητήσουμε θέματα που ξέρουμε ότι σας απασχολούν όλους. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στο Spotify και τα Google Podcasts για να είστε ενημερωμένοι για τα νέα μας επεισόδια. Και να θυμάστε, με τον Doctor Anytime είστε σε καλά χέρια.